Επιστολή με διαβεβαιώσεις ότι η Ιταλία θα ακολουθήσει συνεπή δημοσιονομική πολιτική, απέστειλε στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Ο Τζουζέπε Κόντε απάντησε στις προειδοποιήσεις της Κομισιόν ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία κυρώσεων εάν η Ιταλία δεν περιορίσει το μεγάλο της χρέος. Ο Κόντε στην επιστολή του αναφέρει ότι το έλλειμμα θα είναι σημαντικά καλύτερο από την αρχική πρόβλεψη και σημείωσε ότι το δομικό έλλειμμα θα μειωθεί κατά 0,2% την επόμενη χρονιά. Παράλληλα, καλεί την Ευρώπη να αναλογιστεί την οικονομική της πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αποφασίσει μόνο με ποιον, αλλά και προς ποια κατεύθυνση θα οδηγηθεί και αυτές οι αποφάσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες και αποτελεσματικές. Το χρέος της Ιταλίας ανέρχεται σε 132% του ΑΕΠ και αυξάνεται με ρυθμούς 2,4% σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις για το έλλειμμα. Η Ιταλική κυβέρνηση απαντά ότι η Ευρώπη ποινικοποιεί τις προσπάθειες της χώρας για ενίσχυση της ανάπτυξης, η οποία κινδυνεύει να γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.